Ακούω τα κουδούνια των προβάτων να χτυπιούνται μέσα εδώ. Γύρισα πίσω να δω τι συμβαίνει και μέσα εδώ είδα κάποιον άνθρωπο μέσα στη μάντρα. Ήρθα εκεί στην πόρτα κοντά του, λέω τι θες μέσα στα πρόβατα. Γυρίζει, με βλέπει και άρχισε και μου μιλάει αράβικα. Φώναζε ή μιλούσε? Φώναζε αράβικα, μου φώναζε. Πήρα το τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο το 100, λέω κύριε αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Μου λέει που είναι η μάντρα σου να έρθουν, της εξήγησα που είναι. Κάθισα εκεί πέρα, λέω ρε τι είναι, έτσι λέω έλα πάρε δρόμο τελείω να φύγει από εδώ μέσα, τι θες μέσα στη μάντρα. Εκεί γύρισε με ένα ξύλο και άρχισε να με κυνηγάει. Πήδησε, αυτός από ό,τι είδα εγώ πρέπει να πήδησε από εδώ. Εκεί που είναι πατημένο το σύρμα μέσα. Τέλο πήδησε το σύρμα από εκεί και άρχισε να με κυνηγάει. Βγήκα κάτω στο κάτω το χωράφι, πήρα ένα σίδερο μεγάλο, να το σίδερο. Παίρνω το σίδερο αυτό και θα σας πω τώρα γιατί βρέθηκε εδώ. Παίρνω το σίδερο αυτό, βγαίνω κάτω, ξαναπαίρνω το 100 τηλέφωνο, λέω κύριε αυτό και αυτό. Τι θα κάνω, αμολύσω τους σκύλους, λέω να το φάνε. Μου λέει όχι γιατί θα βρεις τον μπελά σου. Εντάξει, βγήκα εγώ κάτω, ήρθε κάτω, έχω ένα φόρτ παλιό. Και κάθεται να έχω ένα σκύλο μέσα, πάει στο φόρτ, σπάει τον μπαμπρίζο πίσω το αυτοκίνητο. Γιατί, έτσι για εκφοβισμό? Μάλλον. Βγήκα εγώ έξω. Φοβήθηκα. Βγήκα έξω. Να του παίξω μια με το σίδερο στο κεφάλι να το σκοτώσω, θα κλείσω και το σπίτι μου. Βγαίνω έξω στον δρόμο, κλείνω την πόρτα την έξω, ανηφορίζω απάνω και βγαίνω απάνω στην ανηφόρα. Περιμένοντας 100. Αυτός μεταξύ ήταν εδώ, φώναζε. Παίρνω τη γυναίκα μου τηλέφωνο, λέω μην ανησυχείς γιατί κάτι συμβαίνει, θα αργήσω λιγάκι. Η γυναίκα μου έπιασε και δουλειά τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά μου τα κατάκα εδώ. Κατεβήκαμε κάτω, αυτός μόλις μας είδε, ήμασταν τρία άτομα πλέον, άρχισε και τρέχε προς τα μέσα. Έρχεται μέσα, φτάνει σε αυτό το σημείο εκεί που είναι ο μουσαμάς, πατάει απάνω στο σύρμα, πηδάει μέσα. Ανοίγουμε την πόρτα, εμείς μπαίνουμε μέσα εδώ. Τρέχει από εδώ, μάλλον για να φύγει από το σημείο όπου μπήκε μέσα. Το στριμώχνουμε εδώ. Εγώ βάσαγα το σίδερο. Με το στριμώχνουμε εδώ, τραβάει μαχαίρι. Είχε μαχαίρι πάνω. Μαχαίρι. Άρχισε και φώναζε. Μεγάλο μαχαίρι. Το έχω το μαχαίρι, θα σας το δείξω. Άρχισε και φώναζε. Του παίζω μια με τη σιδεριά, με αυτή εδώ τη σιδεριά στην κοιλιά να διπλωθεί να τον πιάσουμε. Δεν έπεσε κάτω. Φεύγει από εκεί, μπαίνει μέσα στο στάβλο. Μπαίνει μέσα στο στάβλο, λέω στα παιδιά μου, περιμένετε, βέβαια μπήκε μέσα στο στάβλο, θα τον έχουμε μέσα στο στάβλο κλεισμένο. Τη βλέπετε αυτή την τρύπα εκεί. Χτυπάει τη λαμαρίνα και βγαίνει από πάνω. Βγήκε από πάνω. Λέω το Βαγγέλη τρέχα από πίσω. Τρέχει ο Βαγγέλης από πίσω, τον εγκλωβίζουμε απάνω εδώ. Του παίζω ένα ξυλιά εγώ με το σίδερο, του παίζω και ο γιος μου άλλη μια ξυλιά, τίποτα. Σε μια στιγμή μου πετάει το μαχαίρι να με καρφώσει, εγώ ήμουνα εδώ. Να η λαμαρίνα που είναι πατημένη. Ήμουνα εδώ. Πετάει το μαχαίρι από εκεί πάνω για να με καρφώσει. Το μαχαίρι βρέθηκε εκεί πέρα. Εδώ το έχω για ενθύμιο. Μεγάλη λάμα, έτσι, δεν είναι απλό μαχαίρι. Το έχω για ενθύμιο. Το έχω, θα το κορδιζάρω για ενθύμιο. Που δεν με πήρε να με αφήσει εκείνη τη βραδιά. Το βλέπετε, κύριε. Αυτή είναι. Κάποια στιγμή θα μας φάξουν όλους μαζί. Σκύβω, φεύγει το μαχαίρι. Του ρίχνει μια ξυλιά ο γιος μου, του ρίχνει κι άλλη μια, πέφτει κάτω. Με το που πέφτει κάτω, με ορμάει εμένα να με χτυπήσει. Του ξέφυγα. Το στριμώξαμε πέρα εκεί στα σύρματα και όπου τον δέσαμε. Γυρίσαμε τα χέρια από πίσω, τον δέσαμε. Τον βγάλαμε απάνω στον δρόμο και ύστερα από ένα τέταρτο ήρθε το 100. Ήρθε η αστυνομία, δεν έχω παράπονα με την αστυνομία. Τον πήρανε κάτω, μου είπαν να πάω κάτω. Έχεις, μου λέει, κατηγορία να του δώσεις. Λέω, μπήκε μέσα στη μάντρα του. Λέω, είναι για κλοπή, Α, μου λέει, γιατί βάσαγε τίποτα απάνω του. Αυτός μπορεί να επικαλυστεί πως μπήκε μέσα στη μάντρα. Γιατί του άρεσε μάντρα και ήθελε να δει τα πρόβατα. Δηλαδή έτσι καταπατείται η περιουσία του κάθε ενός, πηδώντας μέσα στη μάντρα τα λουνού,
και 8 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ, 8.30 η ώρα το βράδυ, μέσα στο σκοτάδι, γιατί άρχισε να, να δει τα πρόβατα. Μα συγγνώμη, το γεγονός ότι έβγαλε μαχαίρι ή ότι σε κυνήγησε με το ξύλο μέσα στην μάντρα, ένα λεπτό, ένα δεν λεπτό, είναι πάμε, ποινικό αδίκημα. Θα φτάσουμε και εκεί. Ωραίο άλλο, δεν μπήκε μέσα, τα άρεσαν τα πρόβατα. Γιατί με κυνήγουσε με το ξύλο για να με σκοτώσει. Γιατί μου λέει τι σου είπε. Γιατί γνωρίζεις εσύ αράβικα, του λέω, για να καταλάβω τι μου έλεγε. Όταν τους είπα, φέρτε τον εδώ να δούμε τι, γιατί μπήκε μέσα στη μάντρα. Λοιπόν, η απάντηση, ξέρετε ποιο είναι. Μπήκε να κάνει έρωτα σε ένα πρόβατο. Αυτό το είπε ο ίδιος. Το είπε ο ίδιος, τα ακούσατε καλά. Μπήκε να κάνει έρωτα με πρόβατο. Από πού ήταν αυτός? Την Ισία. Και μάλλον πρέπει να σου ξανάρθει στη μάντρα, έτσι, για να... Πρέπει, γιατί τα πρόβατα είναι πολύ φοβισμένα. Λοιπόν, πάει αυτό. Όταν τους είπα να πάει για σεξουαλική παρανόχληση σε πρόβατο... Κτηνοβασία, λοιπόν. Κτηνοβασία, μου απάντησε δεν υπάρχει νόμος. Μου απαντήσανε δεν υπάρχει νόμος. Και όταν επέμενα εγώ να επιβληθεί μήνυση απάνω στο ζήτημα, είτε για το ένα είτε για το άλλο, μου ζητήσαν 100 ευρώ για τη μήνυση. Εγώ δεν έχω να δώσω 100 ευρώ για τη μήνυση. Και αφέθηκε ελεύθερος. Μάλλον, τον κρατήσανε για να δουν, λέει, αν έχει χαρτιά. Αν τον αφήσανε ελεύθερος, αλίμονο σε όποια γυναίκα πέσει, σε κάνα παιδάκι, αυτή με ανομαλία που κυκλοφοράει, αυτή η ανομαλία που κουβαλήθηκε στην Ελλάδα, αυτή η ανομαλία που τις υποστηρίζουν ορισμένοι πολιτικοί μας, αυτή η ανομαλία και ορισμένοι δικοί μας που τις φιλοξενούν μέσα στα σπίτια τους.